Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω όλα αυτά τα πράγματα που έχω αγοράσει το καλοκαίρι φέτος. Κάποια είναι ρούχα, κάποια είναι καλλιντικά. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε γιατί έχω αρκετά να σας δείξω. Το πρώτο που έχω αγοράσει είναι από το Stradivarius και είναι αυτό εδώ το μαύρο το σορτσάκι. Από τιμές δεν θυμάμαι γιατί έχει αρκετό καιρό που το πήρα αυτό, νομίζω έχει... Τέλη Ιουνίου νομίζω το πήρα. Πρέπει να ήταν γύρω στα 12 ευρώ περίπου. Το βολεύτηκα πάρα πολύ, το φόρεσα πάρα πολύ και στη Ρώμη που πήγα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ένα άλλο παντελόνι που πήρα είναι ένα τζιν άσπρο. Γενικά δεν έχω κανένα άσπρο. Γι' αυτό και αποφάσισα να πάρω. Είναι ψιλοκάβαλο. Έχει σχισίματα εδώ στα γόνατα. Είναι λίγο διαφανές, αλλά με μπέζες όρουχα, ξέρετε ότι δεν φαίνεται. Λοιπόν, αυτό νομίζω έκανε 20 ευρώ από Stradivarius και αυτό. Τα περισσότερα βασικά που έχω πάρει είναι το Stradivarius. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα ένα... Το καμισάκι που πήρα από Μπέρσκα και είναι αυτό εδώ. Είναι καρό και είναι άσπρο με μπλε. Και είναι αμάνικο. Το βλέπετε. Αυτό πραγματικά δεν θυμάμαι καθόλου τιμή. Από Τερανόβα. Πήρα ένα φορεματάκι, το οποίο το είχα δει και σε άσπρο χρώμα και μου άρεσε περισσότερο, αλλά δυστυχώς δεν είχε στο μέγεθός μου, στο νούμερό μου, οπότε αποφάσισα να πάρω σε μπλε σκούρο, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχω πολλά φορέματα. Και είναι αυτό εδώ που έχει και δαντέλα. Είναι ένα απλό φορεματάκι, είναι λίγο κοντό, έχει δαντέλα από πάνω και έχει και την φόδρα από μέσα, οπότε δεν φαίνεται τίποτα. Και είναι έτσι ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό φορεματάκι. Αυτό νομίζω με την έκπτωση είχε 15 ευρώ. Πάμε τώρα σε ένα ακόμα παντελόνι που πήρα από Stradivarius και είναι αυτό εδώ το πουά, το μπλε, που μου αρέσει τρελά. Είναι φανταστικό παντελόνι, κάνει πολύ ωραίο στρώσιμο και γενικά, αν και δεν φοράω παντελόνια που έχουν κάποιο pattern, αυτό το πουά μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι έτσι, είναι απλό και έχει το φερμουάρ του εδώ κάτω. Δεν είναι χαμηλοκάβαλο ούτε ψηλοκάβαλο, είναι κάπου ανάμεσα τέλος πάντων. Επόμενο είναι πάλι από Stradivarius αυτό το μπλουζάκι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι άσπρο διαφανές και όπως βλέπετε εδώ κάτω έχει έτσι αυτή την τσαχπινιά. Είναι σχετικά κοντό, σχετικά, αλλά είναι πολύ ωραίο. Επίσης ένα το οποίο είναι και αυτό κοντό σχετικά, είναι αυτό το δαντελωτό, το οποίο και αυτό είναι τέλειο. Είναι μαύρο δαντελωτό, όπως βλέπετε. Από μπροστά έχει μία, πώς να το πω, σαν φόδρα, αλλά δεν είναι ακριβώς, είναι διαφανές και μπροστά, αλλά με αυτή την τύπου φόδρα τέλος πάντων που έχει μέσα δεν φαίνονται πολλά πράγματα. Είναι αυτό εδώ, είναι τέλειο και αυτό το πήρα τώρα, δεν είχε έκπτωση, νομίζω έκανε 18 ευρώ, αλλά νομίζω αξίζει τα λεφτά του. Και άλλα δύο πραγματάκια που πήρα είναι άλλα δύο μπλουζάκια. Και τα δύο από Stradivarius, κλασικά. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό εδώ, που από πίσω έχει και φερμουάρ. Βγαίνει σε πολλά χρώματα, είναι και πιο μακρύ από πίσω από την μπροστά. Εγώ το πήρα σε αυτό το ανοιχτό, πολύ ανοιχτό ροζ. Ήθελα να το πάρω και σε μπορντό, αλλά αποφάσισα να το πάρω σε αυτό το χρώμα, γιατί δεν έχω κανένα τέτοιο. Και πήρα και αυτό εδώ το μπλουζάκι, το οποίο είναι μαύρο από πάνω και από κάτω κάνει αυτήν την... έχει αυτό άλλο ύφασμα και έχει και ένα κόψιμο εδώ, αν δείτε, αν δεν ξέρω αν φαίνεται. Και είναι σαν διαγώνια.
Πολύ ωραίο και αυτό. 10 ευρώ ήταν αυτό. Ο Στραντιβάριος επίσης πήρα και αυτή την μπλούζα που φοράω τώρα. Είναι μια απλή, έτσι λίγο φαρδιά μπλούζα. Λίγο μακριά, με ένα τσεπάκι εδώ. Και αυτή βγαίνει σε αρκετά χρώματα. Επίσης, κάτι άλλο που πήρα ήταν μια τσάντα από την λαϊκή της γειτονιάς μου, που την είχε μόνο 7 ευρώ και ήθελα ένα τέτοιο, μια τέτοια τσάντα σακίδιο, γιατί όπως αν έχετε δει τέλος πάντων το προηγούμενο βίντεο μου, είχα πάει στη Ρώμη και να το δείτε. Όσες δεν το είδατε να το δείτε, ήταν φανταστικά, είναι η πρώτη φορά που πήγα στη Ρώμη και μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε ήθελα να έχω κάποια ρούχα τα οποία θα μου ήταν άνετα, όπως και παπούτσια, και ένα σακίδιο που θα χωράει έτσι πράγματα. Οπότε πήρα αυτό εδώ το γκρι, γιατί ταιριάζει και με όλα. Είναι λίγο βαρύ. Είναι και το ύφασμά του τέτοιο, αλλά χωράει αρκετά πραγματάκια. Και ήταν και φθηνό, οπότε δεν μπορούσα να μην το πάρω. Και μιας και ανέφερα και τη Ρώμη και τα παπούτσια που σας είπα που ήθελα να είναι άνετα, αγόρασα, μάλλον δεν αγόρασα, ήταν δώρο γενεθλίων, γιατί είχα και γενέθλια μέσα στον Ιούλιο. Κάποια παπούτσια Nike. Αυτά τα παπούτσια είναι τα Nike Cross One, τα οποία είναι φανταστικά, απλά. Έρχονται σε αυτό εδώ το κουτάκι και το παπούτσι είναι αυτό. Εντωμεταξύ, στη Ρώμη που πήγα έγιναν πολύ χάλια τα παπούτσια, ήταν μέσα στη βρωμιά, αλλά ευτυχώς λίγο έτσι τα καθάρισε και νομίζω ήρθανε στην φυσιολογική αρχική τους κατάσταση. Είναι αυτό εδώ το μαύρο, φαίνεται και σε άσπρο το σήμα της Nike, έχει αυτή τη σόλα την άσπρη. Και τα κορδόνια δεν μου άρεσαν, η αλήθεια είναι που είναι άσπρο και μαύρο, θα προτιμούσα να είναι μόνο μαύρο. Αλλά σαν παπούτσι είναι πάρα πολύ άνετο, πολύ ελαφρύ. Και είναι ιδανικό για αν πάτε δηλαδή κάπου σε ταξίδι και θέλετε να περπατήσετε πολλές ώρες, νομίζω είναι ιδανικά. Και πάμε λοιπόν σε κάποια πραγματάκια που αγόρασα από τη Ρώμη και κάποια πραγματάκια που αγόρασα από τη Λευκάδα. Τα βιντεάκια και από τα δύο θα τα έχω από κάτω, όπως επίσης και το link για το μακιγιάζ που έχω σε αυτό το βίντεο. Φαντάζομαι ξέρετε ότι στη Ρώμη, στην Ιταλία, υπάρχει η μάρκα Kiko Cosmetics, που είναι μία εταιρεία τέλος πάντων ιταλική. Έχει διάφορα καλλιντικά και τέτοια, αλλά επειδή εγώ έχω γενικά αρκετά, αποφάσισα να πάρω πράγματα που ήθελα ή που δεν είχα ή μου τελειώνανε. Η μία είναι μία σκιά, η νούμερο 122, η οποία είναι αυτή. Έρχεται σε αυτήν εδώ τη συσκευασία, που είναι μάτ, είναι πολύ ωραία. Και είναι μία μάτ σκιά, σε αυτό εδώ το χρώμα, που το χρώμα αυτό παρόμοιο έχω, αλλά το έχω σε παλέτα και ήθελα να το έχω σε μονή συσκευασία. Και πήρα και δύο όζες, η μία είναι το απλό γυαλιστικό, γιατί μου τελείωνε, και πήρα την εδώ, με αυτό το χρώμα, το νούμερο 381, το οποίο είναι, πώς να το πω, ένα πολύ σκούρο γκρι, ψιλομοβίζει και είναι περίεργο χρώμα, είναι χειμερινό βέβαια. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ γιατί δεν έχω και τέτοιο χρώμα, οπότε και το πήρα. Και πήρα και άλλα δύο πραγματάκια από τη Ρώμη. Έχουν φανταστικά λικέρ, δεν ξέρω αν έχετε πάει, αν τα έχετε δοκιμάσει. Εγώ τα δοκίμασα σχεδόν όλα. Αυτά που μου άρεσαν περισσότερο ήταν το λικέρ πεπόνι, ροδάκινο και μπανάνα. Αλλά πρώτον δεν μπορούσα να πάρω πολύ μεγάλη ποσότητα, γιατί με τη Ryanair δεν μπορείς να... Νομίζω γενικά με τις αεροπορικές εταιρείες δεν μπορείς να πάρεις υγρά πάνω από 100 ml. Οπότε ήθελα να πάρω κάτι μικρό. Ήταν πανάκριβα, γενικά η Ρώμη είναι πανάκριβη. Δηλαδή αυτή εδώ η συσκευασία έκανε 6 ευρώ. Αλλά είπα να το πάρω γιατί ήθελα να έχω έτσι ένα λικέρ και πήρα το πεπόνι το οποίο είναι θεϊκό. Είναι κρέμα ντιμελόνε λέγεται λικέρ
Και είναι όλα τα λεφτά. Άμα πάτε Ρώμη, δοκιμάστε το, πάρτε το. Αν μπορείτε να πάρετε μεγάλη ποσότητα, πάρτε. Γιατί μεγάλη συμφέρει περισσότερο. Νομίζω τα 200 μέλη, νομίζω ήταν 13 ευρώ. Καμία σχέση με το 6, το οποίο είναι στα 50. 40 ml. Εντάξει, τέλος πάντων. Και επίσης πήρα και ένα φανταστικό καθρεφτάκι. Αυτό εδώ, τώρα πείτε μου, δεν είναι τέλειο? Που είναι το Κολοσσέο και ένα μηχανάκι και μέσα έχει καθρέφτη κανονικό και μεγεθυντικό. Τέλος πάντων. Είναι φανταστικό αυτό, πραγματικά. Το λάτρεψα μόλις το είδα, έκανε 7 ευρώ. Αλλά νομίζω άξιζε, είναι τέλειο. Και από Λευκάδα που πήγα, είπα να πάρω και από εκεί ένα λικέρ. Εντάξει, έχουν διάφορα, έχουν και λεμοντζέλο, έχουν και άλλα. Αλλά το τοπικό λικέρ στην Λευκάδα είναι το Ροζολί, το οποίο είναι από... έχει κανέλα και πορτοκάλι, αν δεν κάνω λάθος, και είναι αυτό εδώ. Και είναι στην ίδια, στα 50 ml, όπως είναι δηλαδή και το άλλο, και έκανε μόνο 2,5 ευρώ, έτσι, καμία σχέση. Ναι, πήρα και αυτό για μένα. Πήρα και δώρα και για τους δικούς μου, αλλά τα έχω δώσει, οπότε δεν μπορώ να σας τα δείξω. Και τώρα να σας δείξω και κάποια έτσι καλλιντικά και διάφορα που πήρα. Ένα πράγμα που πήρα από το eBay είναι κάποια κοκαλάκια τα οποία έχουν γάντζο, να το πω. Και είναι αυτά εδώ. Έρχονται σε αυτήν εδώ τη συσκευασία. Είναι 5 μέσα και τα πήρα γιατί γενικά τα μαλλιά μου είναι, τώρα είναι λίγα, είναι λεπτά, δεν ξέρω τι παίζει ακριβώς, αλλά δεν μπορώ να τα μαζέψω καλά με το κοκαλάκι, δεν κάθεται καλά και είδα ότι αυτό κάνει δουλειά. Βέβαια μια φορά που το δοκίμασα δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Είναι αυτό εδώ το κοκαλάκι και έχει γάντζο και από τις δύο πλευρές. Και υποτίθεται ότι ανοίγει αυτό έτσι στη μέση, μαζεύετε τα μαλλιά σας, το βάζετε το γάντζο από τη μία μεριά, το γυρνάτε και τον άλλο το γάντζο τον στερεώνετε πάνω στον πρώτο γάντζο. Μία φορά το δοκίμασα, προσπάθησα δηλαδή να το κάνω, δεν μου κράτησε καλά τα μαλλιά, ίσως δεν το έκανα τόσο σφιχτά, αλλά θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Και πάμε σε δύο αντιλιακά που αγόρασα, αν και έχω αντιλιακά. Πήρα για τον φίλο μου από ένα site αυτά τα δύο τα αντιλιακά σε 50 δίκτυ προστασίας και επειδή μυρίζουν θεϊκά, λέω, δεν μπορώ να μην τα πάρω και για μένα. Εγώ τα πήρα σε 30 SPF, είναι από τη σειρά του Κορέ που είναι η αντιλιακή κρέμα προσώπου με γιαούρτι και ήταν σε προσφορά και ήταν και τα δύο μαζί, δεν τα πήρα δηλαδή ξεχωριστά, ήταν αυτό συν αυτό μαζί, 10 ευρώ. Πάρα πολύ λίγα, έτσι. Και το πρώτο είναι για το πρόσωπο και αυτό το μεγάλο είναι για το σώμα. Και όπως βλέπετε έχει αρκετό προϊόν μέσα. Το έχω χρησιμοποιήσει, στη Λευκάδα αυτά χρησιμοποιούσα. Μυρίζει θεϊκά, είναι σαν, τι να σας πω τώρα, σαν να μυρίζετε αν έχετε φάει ας πούμε γιαούρτι, frozen yogurt ας πούμε. Είναι κάπως έτσι, σαν να μυρίζετε έτσι. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία κατά την άποψή μου. Είναι τέλειο. Και μόνο 10 ευρώ έτσι, νομίζω αξίζει τρελά. Από το περιοδικό Shape είχε ένα δωράκι και είναι το λαδάκι με argan oil από την εταιρεία Mastic Spa και λέει ότι, ότι έχει και αντιλιακή προστασία και ενυδατώνει και έχει SPF 15, κάνει τα μαλλιά ευκολοχτένιστα. Το χρησιμοποίησα μια φορά, μυρίζει πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Εντάξει, και το πήρα μόνο 5 ή 6 ευρώ μαζί με το περιοδικό, ενώ κανονικά από ό,τι είδα στο site έχει 13. Οπότε, ναι, όσοι δεν το πήρατε, κακώς δεν το πήρατε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Και να τελειώσουμε με την αντιλιακή προστασία, πήρα και ένα λάδι μαυρίσματος, το οποίο είναι με jojoba oil και sweet almond λέει και coconut oil από την εταιρεία Coppertone, μυρίζει καρύδα, τη λατρεύω την καρύδα και είναι ένα λαδάκι μαυρίσματος, δεν έχει SPF και είναι για γρήγορο μαύρισμα που αγόρασα από το eBay
Και είναι αυτές οι βλεφαρίδες, η Red Cherry, το νούμερο 747S, και είναι αυτές που φοράω και τώρα, και είναι μόλις 1,5 ευρώ νομίζω, και είναι 100% φυσική τρίχα. Είναι φανταστικά, σίγουρα θα πάρω κι άλλα, θα σας αφήσω το link. Πάμε σε ένα προϊόν από τη Lorvain. Ξέρετε όσοι με παρακολουθείτε ότι το προϊόν για θερμότητα που βάζω στα μαλλιά μου είναι της Lorvain και ήταν το Silk So Straight. Δεν ξέρω αν καταργήθηκε, γιατί πήγα στο Fondo Center να το αγοράσω και ήθελα βασικά να δω και κάτι διαφορετικό. Και ένα παιδί εκεί μου είπε ότι είναι αυτό πάρα πολύ ωραίο και είναι το Keratin So Straight. Νομίζω ότι είναι ακριβώς το ίδιο, η μόνη διαφορά είναι η μυρωδιά. Αυτή η μυρωδιά είναι φανταστική. Το προϊόν, εντάξει, το έχω πάρει άπειρες φορές, είναι φανταστικό, δηλαδή να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Μου αρέσει πάρα πολύ, δεν θα πω τίποτα άλλο γιατί έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτό το προϊόν. Και πάμε και σε άλλα τρία πραγματάκια. Το πρώτο είναι της Fresiderm το Eye Balm. Το χρησιμοποιώ εδώ και ένα μήνα περίπου και μου αρέσει πολύ. Είναι μια κρέμα gel για τα μάτια. Λέει ότι έχει τέλος πάντων για ελαστικότητα, λάμψη και τα λοιπά. Συσφυκτική κρέμα, ναι. Δεν ξέρω αν είναι συσφυκτική, πάντως λέει ότι είναι puffiness και dark circles. Δεν είδα κάποια διαφορά στους μαύρους κύκλους, αλλά παρόλα αυτά είναι μια πολύ ωραία κρέμα για τα μάτια, μου αρέσει πολύ. Και επόμενο προϊόν είναι αυτό το γαλάκτωμα σώματος από την Body Farm, το οποίο είναι όλα τα λεφτά. Το είχα σε μικρή συσκευασία travel size και μου άρεσε πάρα πολύ. Η μυρωδιά του είναι όλα τα λεφτά, είναι το βανίλια γάλα, γιατί βγαίνει και σε άλλες μυρωδιές και σε κάποια έχει ένα συν ένα δώρο, αλλά όχι ίδιο προϊόν, δηλαδή έχει ένα σαμπουάν και ένα γαλάκτωμα μαζί στην ίδια τιμή, είναι γύρω στα 6,80 νομίζω. Σε αυτό, επειδή μάλλον είναι το καλύτερο που έχουν, δεν το έχουν σε ένα συν ένα. Είναι φανταστικό, όσοι δεν το έχετε πάρει, δοκιμάστε το. Είναι από την εταιρεία Body Farm, γαλάκτωμα σώματος, ανάποδα σας το δείχνω, και βανίλια γάλα. Τέλειο. Και έχω να σας δείξω και δύο κολιεδάκια από Bershka. Νομίζω ότι τα Bershka έχουν πάρα πολύ ωραία κολιεδάκια και σε πολύ καλές τιμές. Το ένα είναι με μία περλίτσα, χρυσό, με μία περλίτσα, έτσι ωραίο και διακριτικό. Και το άλλο είναι πάλι χρυσό και είναι με ένα βέλος. Πολύ ωραίο και αυτό. Και τελευταίο προϊόν είναι ένα make-up, το οποίο δεν το έχω χρησιμοποιήσει, δεν το έχω ανοίξει ακόμα, γιατί έχω άλλα που θέλω να τελειώσω. Αλλά είναι από την εταιρεία Misa, η οποία είναι κορεάτικη εταιρεία, και είναι το Magic Cushion. Και είναι σαν αυτό της L'Oreal. Γενικά έχουν βγει έτσι τώρα τελευταία τέτοιου είδους make-up, που είναι σε αυτήν εδώ τη συσκευασία. Είναι πάρα πολύ ωραίο και κομψό. Είναι άσπρο με ασημή γράμματα και ασημή έτσι γύρω-γύρω. Το ανοίγεται. Μέσα έχει έναν... Τώρα δεν το λες καθρέφτη ακριβώς, γιατί είναι λίγο... Δεν βλέπεις καλά, τέλος πάντων. Έχει ένα σφουγγαράκι, πολύ ωραίο σφουγγαράκι. Και από κάτω ανοίγει. Ναι, να τα ανοίξω. Και είναι το make-up και πώς το χρησιμοποιείτε. Παίρνετε το σφουγγαράκι και το ταμπονάρετε στο σφουγγαράκι το οποίο είναι εμποτισμένο με το make-up και το κάνετε ταμποναριστά στο πρόσωπο και απλώνετε το make-up. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα. Μόλις το χρησιμοποιήσω σίγουρα θα σας κάνω review, εννοείται. Αλλά ήταν πολύ ωραίο και οικονομικό και ήθελα έτσι να δοκιμάσω και αυτόν τον τρόπο, το είδος make-up τέλος πάντων. Αυτά ήταν όλα τα πράγματα που πήρα. Νομίζω ότι πήρα αρκετά πράγματα το καλοκαίρι.
Και είδα και κάποια πράγματα στο Στραντιβάριους και θέλω να πάω να τα πάρω. Τέλος πάντων, κρατιέμαι προς το παρόν. Αυτά ήταν όλα τα πράγματα που αγόρασα. Ελπίζω να σας άρεσαν, να σας άρεσε το βίντεο, γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν τέτοιου είδους βιντεάκια με αγορές, κυρίως ρούχων. Αυτά λοιπόν από μένα. Θα τα ξαναπούμε σε καινούριο βιντεάκι. Γεια σας!